90 των FM εκπέμπουν εκατοντάδες ραδιοφωνικοί σταθμοί με ποικίλο περιεχόμενο. Το ρεπορτάζ που ακολουθεί μας δίνει την ταυτότητα ενός πρωτοποριακού σταθμού στον ομό Κιλκής. 50 χιλιόμετρα από τη Θεσσαλονίκη, στο Κιλκής, μια ομάδα νεαρών παιδιών, διαθέτοντας πολύ κέφι, μεράκι και αγάπη για τον τόπο τους, έστησαν ένα ραδιοφωνικό σταθμό που έχει και μια ιδιαιτερότητα. Είναι το πρώτο οικολογικό εναλλακτικό ραδιόφωνο σε όλη την Ελλάδα. Ο Αριστοτέλης Ιωαννίδης, μέλος της οικολογικής ομάδας Κιλκής, μας εξηγεί τους λόγους δημιουργίας αυτού του σταθμού. Σαν οικολογική ομάδα Κιλκής, τον Μάρτιο του 1988 ξεκινήσαμε το εναλλακτικό ραδιόφωνο Κιλκής. Τα ερεθίσματα που μας έδωσε η ελεύθερη ραδιοφωνία ήταν να επεκτείνουμε και εμείς προς τα έξω τα διάφορα προβλήματα που αντιμετωπίζει σήμερα ο κόσμος. Και πρωταρχικός στόχος είναι τα οικολογικά προβλήματα του νομού Κιλκής, τα τοπικά, οι ανθρώπινες σχέσεις και γενικά όλα τα προβλήματα που απασχολούν αυτή τη στιγμή το νομό μας. Η Δέσποινα Μοσχούντα, υπεύθυνη στο δημοσιογραφικό τμήμα, αναλύει όλο το πρόγραμμα του σταθμού. Ο σταθμός μας είναι το πρώτο οικολογικό ραδιόφωνο της Ελλάδας και επίσης είναι το πρώτο τοπικό ραδιόφωνο στο νομό του Κιλκής και το μοναδικό μέχρι στιγμής. Τουλάχιστον μέσα σε αυτόν τον χρόνο που λειτουργεί, είχαμε την ευκαιρία να παρέμβουμε, άλλωστε αυτός ήταν και ο στόχος μας, σε πάρα πολλά θέματα, τοπικά προβλήματα, κοινωνικά θέματα, σε οικολογικά προβλήματα του νομού μας. Και αυτό που έχω διαπιστώσει, επειδή ασχολούμαι ειδικά με τα ρεπορτάζ, ήταν η μεγάλη ανταπόκριση του κόσμου. Και πιστεύω ότι ένα τοπικό ραδιόφωνο μπορεί να προσφέρει πάρα πολλά στην επαρχία. Βοηθάει να ακουστεί η φωνή της επαρχίας και παραπέρα. Δίνει την ευκαιρία στους ανθρώπους της επαρχίας να πούν τα προβλήματά τους, τους προβάλλει, τους πνευματικούς ανθρώπους, τους επαγγελματίες, δηλαδή από τον πιο μεγάλο μέχρι τον πιο μικρό.